Νίκο, την προηγούμενη φορά παρουσιάσαμε το Μέτζο. Ένα ψύγγι για μεσαίες αποστάσεις. Για να δούμε τώρα τι χρειαζόμαστε για αποστάσεις μεσαίες, όπως και μεγάλες. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το Sporting σήμερα. Το Sporting είναι ένα φυσίγγι της Λάμπρο, το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες. Πολύ επιτυχημένο και γνωστό. Γιάννη, είναι ένα φυσίγγι με το οποίο γνώρισα το σκοπευτήριο εγώ πριν από πολλά χρόνια. Είναι ένα φυσίγγι που είναι μέσα στην καρδιά μου. Με λίγες λέξεις, το Sporting, πώς θα το χαρακτήριζες? Θα το χαρακτήριζα ως ένα πολυεργαλείο που ανάλογα με το τι τσόκ θα χρησιμοποιήσουμε, μας καλύπτει ένα τεράστιο εύρος αποστάσεων. Δηλαδή, αν κάποιος που ρίχνει σήμερα compact και Sporting μπορεί να το χρησιμοποιήσει για όλους τους βατήρες, για όλους τους δίσκους. Άνετα, και γι' αυτό ακριβώς θα έλεγα ότι είναι ένα φυσίγγι που απευθύνεται για ανθρώπους που δεν θέλουν να έχουν πολλά φυσίγγια στην τσέπη τους, διαφορετικά νούμερα σκαγιών ή διαφορετικούς τύπους φυσιγγίων. Όταν κάποιος θέλει ένα φυσίγγι στην τσέπη, μπορεί να βάλει αυτό και με το τσόκ που του ταιριάζει να καλύψει όλες τις αποστάσεις. Άρα, ένα φυσίγγι με τη χρήση διαφορετικών τσόκ, 2, 3, 4, κάνει σχεδόν τα πάντα. Ακριβώς. Όλα τα πιάτα από όλους τους βατήρες. Έτσι. Γιάννη, με τι είναι γεμισμένο? Πάντως το λάκτισμά του είναι πολύ ωραίο. Αρκετά, είναι αρκετά χαμηλό. Το Sporting της Λάμπρο είναι γεμισμένο με Vectan. Έχει πλαστικό ποτηράκι. Οι πιέσεις του είναι γύρω στις 500-550. Το V1 είναι σε 410 μέτρα. Άρα έχουμε χαμηλό λάκτισμα, καλή ταχύτητα και πολύ καλές συγκεντρώσεις. Το έχω δει αυτό. Το έχεις δει. Πάμε λοιπόν στην πράξη. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τι κάνει. Πάμε. Έλα να μας δείξεις. Γιάννη, όπως είδες, με 4 άστρα καλύψαμε το εύρος στόχων από 25 μέχρι 60 μέτρα πραγματικά. Οπότε, το τι μπορεί να γίνει με πιο σφιχτά τσόκ, μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Ήτανε πάρα πολύ ξεκουραστό φυσίγγι, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Χαμηλό κλώτσιμα, αλλά τα σπασίματα εξαιρετικά. Άρα, compact και sporting, ένα φυσίγγι με 2-3 τσόκ. Ακριβώς. Και σε πολύ προσιτή τιμή, Γιάννη. Το οποίο είναι σημαντικό, νομίζω, ότι σήμερα με το κόστος ζωής που είναι τόσο ψηλά και το αγώνισμα της κοπουβολής είναι αρκετά κοστοβόρο. Ακριβώς. Είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα καλό προϊόν σε καλή τιμή. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή λύση.